Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τι κάνετε? Κώστας Infinity εδώ κλασικά. Μια καινούργια εκπομπή Insight. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα φτιάξω ένα βίντεο που θα λέει τι συμφέρει περισσότερο, να πάρω υπολογιστή, να φτιάξω υπολογιστή, να πάρω PlayStation 5 Pro. Όλοι κράζουνε, όλοι θαυμάζουνε που λέω λόγος και τα λοιπά, τα ξέρετε. Εγώ όμως έκανα αυτό το βίντεο πέρα από την προσωπική μου γνώμη και τις γνώσεις που έχω να τις μοιραστώ μαζί σας, και στην τελική, ρε παιδί μου, να πω και την προσωπική μου άποψη, έτσι. Ένας λόγος παραπάνω που κάνω αυτό το βίντεο, χωρίς να θέλω να κράξω κανένα, παιδιά, είναι το γεγονός ότι βαρέθηκα να ακούω, έτσι, λένε όλοι, α, με 800 ευρώ φτιάχνεις PC γαμάτο και κάνεις και ράνεις. Όχι ρε φίλε, μη λέτε ψέματα στον κόσμο, μη λέτε ψέματα στον κόσμο. Ναι, μπορεί να φτιάχνεις με 800 ευρώ PC, θα έχει όμως τις δυνατότητες να σου προσφέρει την ίδια ποιότητα όσο το PlayStation 5 Pro? Προσέξτε, αυτή είναι η ερώτηση και θα το δούμε στο βίντεο συνέχεια. Έχω κάνει κάποια πράγματα, έχω κάνει κάποιες έρευνες, θα τα μοιραστώ μαζί σας, αλλά πέρα από αυτό, μην το κουράζουμε ρε παιδιά το θέμα. Ο καθένας είναι η προσωπική του άποψη, έτσι. Θες να το πάρεις, το παίρνεις. Έχεις λεφτά να το πάρεις, το παίρνεις. Θες να αφήσεις το 5 και να πας για το Pro, αφήνεις το 5 και πας για το Pro. Έχεις PC και δεν γουστάζεις να δώσεις τόσα και θες να πάρεις, ας πούμε, μια κάρτα γραφικών καλή και να βάλεις πάνω, το κάνεις ρε φίλε. Ο καθένας την προσωπική του άποψη. Αλλά μην κράζετε και προπατών, μην λέτε ψέματα στον κόσμο ότι με 800 ευρώ φτιάχνεις ένα PC εισάξιο στο PlayStation 5 Pro. Το τονίζω και πάλι, είναι προσωπική μου άποψη. Δεν παίρνω λεφτά από κανέναν, ναι. Ούτε η Sony ήρθε και μου είπε, Κώστα, μεγάλε φιλάρα, Infinity, ξέρω εγώ, όταν θα βγει θα σου δώσω εσένα δώρο να πούμε και υποστήριξέ μας. Άλλωστε δεν είμαι τόσο μεγάλο κανάλι, αλλά και να ήμουνα ή να γίνω κάποια στιγμή, εγώ σας το έχω αποδείξει ότι είμαι απλός άνθρωπος. Είμαι απλός gamer, αγαπάω τα παιχνίδια, μοιράζομαι τις γνώσεις μου μαζί σας. Και όπου μπορώ να βοηθήσω ή να παίξουμε και μαζί, το έχω αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Πάμε όμως στα διατάφτα. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω την έρευνα που έκανα, θα ήθελα με τη σειρά σας κι εσείς, έτσι, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να στηρίξετε την όλη προσπάθεια, ένα like και να το είτε χτυπήσετε και το καμπανάκι. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχω κάνει μια έρευνα, έτσι. Έχω συνδέσει και το δεύτερο PC για να μπορέσω να σας δείξω αυτή την έρευνα. Τέλος πάντων, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, λένε όλοι και καλά ότι με 800 ευρώ φτιάχνεις PC. Άντε πες, να σας βάλω και τη βάση, να σας βάλω και το drive, θα πάμε στα 960. Να θυμάστε το νούμερο, έτσι, μιλάμε το fix ποσό. Είναι 960 να πάρεις μια κονσόλα ολοκληρωμένη με τη βάση της και να παίζει και δισκάκια από τα παιχνίδια που έχεις. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένας υπολογιστής θέλει κάποια parts. Σωστά. Λοιπόν, εγώ μπήκα στο Scrooge, παιδιά. Έκανα μία έρευνα. Θα το δείξω τώρα εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την κάρτα γραφικών. Έχω βάλει τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με όσα καταστήματα υπάρχουν, μάρκες, εταιρείες που έχουν να κάνουν με κάρτες γραφικών, μητρικές, κουτιά, σούξου μούξου μανταλάκια. Για να δείτε λοιπόν πόσο βγαίνει ένα budget. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τους Digital Foundry, που τους λατρεύω πάρα πολύ και δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες στον κόσμο, έτσι, οι Digital Foundry, που έχουν και ειδικά μηχανήματα οι άνθρωπες και είναι επιστήμονες αυτό που κάνουν, λένε ότι βάσει τα χαρτιά, έτσι, το τονίζω, βάσει τα χαρτιά που λέει η Sony, ότι το PlayStation 5 Pro αντιστοιχεί με μια 4070, προσέξτε, όχι TI, 4070, okay. Και έχουμε και λέμε τώρα, πάμε να στήσουμε ένα PC όπου θα βάλουμε τα parts που χρειάζονται, επεξεργαστές, μνήμες, σούξου μούξου μανταλάκια, για να φτάσουμε την απόδοση που έχει ένα PlayStation 5 Pro και πόσο μας στοιχίζει. Ξεκινάμε λοιπόν από τη συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που είναι η πιο φθηνή αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην αγορά. Μιλάμε για σήμερα το βίντεο, έτσι. Αν αύριο μεθαύριο μπει κανένας και δει το βίντεο, συγγνώμη, και δει ότι η τιμή έχει πέσει, έχει ανέβει, δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ μιλάω για σήμερα συγκεκριμένα. Θα σας πω και η ημερομηνία που γράφω το βίντεο, 16 Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί οι τιμές αλλάζουν. Okay. Έχω και το κινητό μου εδώ πέρα για να κάνουμε τις πράξεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μια 4070, λοιπόν, που είναι αντίστοιχη με τις GPU του PlayStation 5 Pro, είναι στα 566 ευρώ, έτσι. Και δεν σας λέω αν πάμε παρακάτω,
από την άποψη μεταφορικά και τέτοια. Έτσι. Αν και συνήθως σε τέτοιες τιμές τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Πάνω από 200-300 ευρώ είναι δωρεάν. Πάμε στο διατάφτα όμως. Λοιπόν, είπαμε. Θέλουμε μια κάρτα γραφικών 4070. 12 γίγα, ό,τι πρέπει να τρέχει 4K παιχνίδια. Όχι πάνω από 60 FPS. Το τονίζω. Άλλο αν βάλεις της Nvidia το DLSS, βάλεις performance και να ανεβάζεις τα frames. Έτσι, μιλάμε τώρα μια εισάξια κάρτα γραφικών που αντιστοιχεί στο PlayStation 5 Pro βάσει τα χαρτιά που λέει η Sony και τις επιδόσεις. Το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Ωραία. Πάμε. 566 είπαμε ότι έχει μια κάρτα γραφικών. Τι έκανα εδώ. Α, ναι. Okay. Θα βάλουμε και ένα οκταπύρινο επεξεργαστή, όχι το 3D, αυτόν που έχει το PlayStation 5 Pro. Έτσι. Ποιος είναι? Ένα Ryzen 7. Ο πιο φθηνός Ryzen 7 αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι συν 174,50. Okay. Βάλαμε τον επεξεργαστή. Δεν θα βάλουμε και μνήμες, θα βάλουμε 16. Δεν σας λέω 32 γιατί ξεφεύγουμε. Προσπαθούμε να παίξουμε στα ίδια specs που έχει το PlayStation 5 Pro. Άρα μια φτηνή μίνι, μνήμη G-Skin, να είναι και έτσι, γιατί είμαστε και λίγο κάγκουρες, και στα 3200, έτσι, 3200 είναι μια αξιοπρεπές ταχύτητα. Η τιμή της, όπως βλέπετε εδώ, βάζω και τα έξοδα αποστολής, είναι στα συν 54 και 34. Συνεχίζουμε. Πάμε. Όλα αυτά δεν θα μπουν σε μια μητρική, μια καλή φτηνή μητρική, έτσι, με socket AMB4, έτσι, να παίρνει Ryzen επεξεργαστή, να έχει NVMe SSD και τα λοιπά, και okay, και αξιόπιστη κάρτα γραφικών Auris της Gigabyte, έτσι. Η A520 που είναι η πιο φτηνή αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και άλλες πολύ πιο φτηνές, αλλά εντάξει, να έχεις το περιθώριο να μπορείς να βάλεις μια επιπλέον Game Capsule Card και τα λοιπά. Okay, ένα αξιοπρεπές και φτηνό motherboard είναι αυτό. Η τιμή της, για να δούμε τώρα εδώ, 99 λέει αυτός. Μόνο αυτός το έχει? Γιατί ρε φίλε, μόνο αυτός το έχει? Καλά, το παίρνεις από σκρουτσομάγαζο. Τέλος πάντων, 89 και 90, ό,τι λέει εδώ πέρα, παιδιά, έτσι, 89 και 90. Συνεχίζουμε. Δεν θα βάλεις ένα NVMe SSD για να βάλεις τα Windows και τα λοιπά. Ένα τερατάκι έχουν πέσει, έτσι, με PCI 4 πρωτόκολλο, έτσι, το τονίζω, που παίζει ρόλο και η ταχύτητα. Άρα μιλάμε στα 67 και 50, συν 67 και 50. Ωραία. Δεν θα βάλεις και τουλάχιστον 2 τέρα. Εντάξει, 2 τέρα δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Μια αξιοπρεπές ταχύτητα για να περνάς μέσα τα παιχνίδια, να παίζεις ρε παιδί μου. Δεν σας βάζω NVMe γρήγορο, σας βάζω 2 τέρα που είναι να έχει και χωρητικότητα και ταχύτητα. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια πλέον θέλουν SSD, δεν θέλουν NVMe SSD. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Γιατί εκεί θα ανέβουν και άλλο τιμές. Άρα μιλάμε συν 117 και 99. Δεν σας λέω πόσο έχει φτάσει το ποσό ακόμα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πρέπει να μπουν και σε ένα κουτί. Δεν σας λέω το πιο ακριβό κουτί, αλλά ένα κουτί που να έχει φίλτρα, να μην περνάει σκόνη, να είναι και λίγο RGB, γιατί είπαμε είμαστε και λίγο κάγκουρες, και το πιο φθηνό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το στυλ είναι της Gungar, έτσι, το συγκεκριμένο μοντέλο, το MX410, το οποίο η τιμή του, από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, είναι συν 79,62. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν θέλουμε και ένα καλό τροφοδοτικό, δεν σας λέω 850 και 900, 750 Watt ένα καλό τροφοδοτικό και Gold Bros είναι ό,τι πρέπει, της Bitquiet, που είναι και καλή εταιρεία και είναι το πιο φθηνό σε αυτά τα specs, έτσι. Λοιπόν, πόσο έχει τιμή εδώ? Άρα προσθέτουμε συν 72,44. Συνεχίζουμε. Δεν σας βάζω Razer και άλλες μάρκες πληκτρολόγιο. Βάζουμε ένα game πληκτρολόγιο μηχανικό σε προσιτή τιμή και μικρό, έτσι, 60%. Και να είναι και RGB, γιατί είπαμε είμαστε και λίγο γκάγκουρες, φτιάχνουμε και ένα πισάκι έτσι λίγο εμφανισιακά ωραίο ρε παιδί μου, έτσι. Ποια είναι η τιμή του αυτή σύντομη πληκτρολόγιο? Είναι στα 35,08. Πάει αυτό. Ωραία. Τώρα εδώ έβαλα ένα καλό φτηνό game mouse της Razer, που έχει πάρα πολύ καλή τιμή όπως το βλέπετε, και είναι στα 21 ευρώ.
Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο parts που όλα αυτά πρέπει μετά κάπου να τα συνδέσεις, να τα βλέπεις. Δεν μιλάμε κάποιον ότι παίρνει έναν υπολογιστή παράδειγμα, ρε παιδί μου, και το βάζει στην τηλεόραση. Έτσι, θα το κάνεις, αλλά κάποια στιγμή θα θέλει κάποιος να δει ταινία αυτά. Χρειάζεται, απαιτείται να είσαι ένα monitor. Άρα, θα πάμε για ένα καλό monitor. Προσέξτε, monitor όμως, γιατί από τη στιγμή συγγνώμη, που στείλουμε ένα σύστημα για 4K τουλάχιστον 60 fps, έτσι, ό,τι λέει αντίστοιχο είπαμε με το PlayStation 5 Pro, θέλουμε έστω ένα 27 4K monitor που να μας το παρέχει, να είναι HDVR, να είναι free signal, G-signal και όλα τα συναφή. Πόσο πάει λοιπόν αυτό το μονιτοράκι εδώ, το 27 της LG, είναι 229,99. Πείτε 230 ευρώ, αλλά εγώ επειδή θέλω να είμαι αληθινός και να μην λέω παπαριές, 229,99. Λοιπόν, αυτή η στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, βλέπετε, ένα PC να το στήσεις από την αρχή είναι στα 1508 ευρώ και 36, το τονίζω, 1508 ευρώ και 36. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, και δεν σας βάζω να αγοράσεις Windows, δεν σου βάζω να αγοράσεις antivirus, που αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχεις, έτσι. Τώρα πλέον τα Windows τα δίνει δωρεάν η Microsoft και μελλοντικά θα τα κόψει, θα είναι με συνδρομή. Αυτό είναι άλλο βίντεο, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, σου λέω εγώ ένα antivirus. Δεν θέλετε να το βάλω μέσα, δεν το βάζω μέσα το antivirus. Γάμισε το. Άρα μιλάμε για 1508,36 για ένα καινούριο σύστημα. Το ξαναδείχνω. Okay, που κάναμε εδώ τις πράξεις. Άρα μιλάμε, παιδιά, ότι ένας για να πάει να στήσει ένα σύστημα από την αρχή, μιλάμε για κάποιον που δεν έχει κονσόλα. Αυτή είναι μία περίπτωση που καλύπτω σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτός που δεν έχει κονσόλα, δεν έχει PC και σου λέει από το να δώσω 800, είπαμε άντε με drive, άντε με αυτά, να το κάνουμε 960, να το κάνουμε 960, να βάλουμε και ένα παιχνίδι μέσα, σας βάλω και ένα παιχνίδι μέσα, θα πάμε 1100-1020, άντε. Να το κάνουμε 1100 να βάλουμε και ένα δεύτερο χειριστήριο. Να το κάνουμε και 1100 να βάλουμε ένα δεύτερο χειριστήριο. Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι λίγα, δεν κοροϊδεύω. Έτσι, για κονσόλα δεν είναι λίγα. Απλά επειδή ορισμένοι τσατίστηκα και το είπα και στην αρχή το βίντεο, δεν μπορείς, ρε φίλε, με αυτά τα specs να μου λες ότι θα φτιάξεις 800 ευρώ PC. Άντε, τώρα πήγε να κοροϊδέψει κανέναν άλλο. Να μην κοροϊδεύει εμάς που ξέρουμε και πέντε πράγματα και έχουμε τελειώσει και πληροφορική. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποσό. Προσέξτε το όμως τώρα. Έτσι, το βάζω εδώ στην κάμερα να φαίνεται. Το ξαναδείχνω το ποσό. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτό είπαμε, είναι η περίπτωση για κάποιον που δεν έχει απολύτως τίποτα, παιδιά. Θέλει να μπει στο χώρο του gaming, έτσι. Θέλει να ξεκινήσει από την αρχή και σου λέει, του λένε οι φίλοι, πάρε κονσόλα, ξέρω εγώ, δώσε κάτι παραπάνω να φτιάξει ένα PC τούμπανο, να παίζουμε και CSGO, να παίζουμε και LOL, να παίζουμε και άλλα πράγματα που δεν έχει το PC. Σεβαστό, παιδιά. Μαζί σας. Σεβαστό. Δεν το συζητάμε. Μαζί σας. Λοιπόν, σεβαστό, είπα και πάλι μαζί σας, παιδιά, έτσι, αλλά προσέξτε τώρα. Υπάρχουν, αυτή είναι, σας έδειξα ένα βίντεο τι κάνεις να στήσεις ένα PC το οποίο αντιστοιχεί στις δυνατότητες που σου δίνει το PlayStation 5 Pro βάσει τα χαρτιά. Το τονίζω και πάλι. Δεν το έχουμε εδώ στην κατοχή μας να δούμε προσφέρει negative 4K 60fps, 120fps και σούξου μουξου μανταλάκια. Λέμε βάσει αυτά που λέει η Sony. Άρα, ή δίνεις 1000 με 1050, ξέρω εγώ, και παίρνεις ένα δεύτερο χειριστήριο και ένα παιχνίδι, ή ένα χειριστήριο και ένα παιχνίδι, αν δεν έχεις άλλο φίλο, ξέρω εγώ, να πάρετε μαζί χειριστήριο δεύτερο, και μιλάμε για να φτιάξεις ένα καινούριο υπολογιστή, ξαναδείχνω την τιμή εδώ, είναι στα 1508,36. Okay. Προσέξτε τώρα όμως, αυτή είναι μία περίπτωση. Εγώ δεν θα πω τι θα κάνει ο καθένας, απλά το τονίζω ότι αυτό το βίντεο φτιάχτηκε γιατί ορισμένοι λένε 800 ευρώ και 900 φτιάχνεις PC. Φτιάχνεις, αλλά όχι στην ίδια κατηγορία. Τέλος. Έτσι. Και είναι και τα παρελκόμενα. Πληκτρολόγια, mouse, μνήμες. Και όταν συνάφη δεν χρειάζεται να σας τα πω. Μυαλό έχετε. Να το δείτε και μόλις σας το βίντεο, να καταλάβετε τι εννοώ. Προσέξτε όμως τώρα. Για κάποιον όμως που έχει ήδη υπολογιστή, ξαναλέω πάλι, ήδη υπολογιστή και δεν έχει PlayStation, εκεί σεβαστώ μαζί σας. Μπορεί να θέλει ο άλλος κατευθείαν να πάει εδώ πέρα και να σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες τώρα. Εγώ έχω ένα υπολογιστή, έχω ένα οχταπύρινο Ryzen ή της Intel πάνω, είμαι ευχαριστημένος. Έχω μια παλιά κάρτα 1660 Super, αίτητη κάρτα τότε είχε κάνει εποχή. Γιατί να πάω να δώσω, ξέρω εγώ, 800
900, άντε και 1000 πες. Σας είπα πάλι, να μην τα ξαναλέμε ακριβώς, έτσι. Get the point, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Εκεί ρε φίλε, να σου πω, ναι, θα δώσεις ένα 560 με 580 ευρώ, θα πάρεις μια καλή κάρτα γραφικών 4070 12 γίγα και θα παίζεις τα παιχνίδια σου σε negative 4K 60 και ίσως και παραπάνω με κάποιες τεχνολογίες που έχει η Nvidia DLSS και πάει λέγοντας. Εκεί συμφωνώ. Διαφωνώ όμως με το γεγονός ότι οι περισσότεροι φτιάχνουν ένα βίντεο και στο εξωτερικό, όχι μόνο Έλληνες, και σου λέει με 800 ευρώ φτιάχνεις PC. Δεν φτιάχνεις PC. Για κάποιον που δεν έχει, δεν φτιάχνεις PC. Θες 1,5 χιλιάρικο να φτιάξεις PC στα specs του PlayStation 5 Pro. Τώρα από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι, είναι η δεύτερη επιλογή, είναι για κάποιον που έχει PC, βάζει μια κάρτα γραφικών και χέστηκε, έτσι, κατευθείαν να πούμε έχει επιδόσεις πολύ ανώτερες, γιατί αυτό το καλό έχει το PC, ότι παίρνεις κάποια parts και τα αλλάζεις. Έχεις ένα εξαπήρινο Ryzen 9-5 και θες να βάλεις τις καινούργιες γενιάς που θα βγει ένα οχταπήρινο, πας παίρνεις, κουμπώνεις, τελειώνει. Έχεις παλιά κάρτα γραφικών, πας παίρνεις, κουμπώνεις. Συμφωνώ μαζί σας, δεν κράζω τους πισόβιους, και πισόβιος είμαι και κοσολόβιος είμαι. Απλά είναι αυτό το βίντεο να σας ανοίξω λίγο τους ορίζοντες, γιατί σας είπα και πάλι, ακούω τον καθένα να λέει με 800 και 900 ευρώ φτιάχνεις τούμπανο PC. Δεν φτιάχνεις τούμπανο PC. Μόνο αν έχεις καλό PC, με καλά specs, καλή μνήμη, SSD πάνω, καλό επεξεργαστή, να μην κάνει bottleneck, έτσι. Εκεί θα πας να μου βάλει μια 4070 των 600 ευρώ ή 560 ευρώ, δεν ξέρω πάνω κάτω, ανάλογα τι θα επιλέξεις. Και ναι, εκεί θα έχεις ό,τι κάνει ένα PlayStation 5 Pro. Λοιπόν, ελπίζω αυτό, παιδιά, το βίντεο να σας βοήθησε. Τώρα να σας πω και την άλλη περίπτωση. Για κάποιον λοιπόν που έχει ήδη το PlayStation 5 το απλό, και πάλι τονίζω, είναι θέμα στην κρίση του καθένα τι θέλει να κάνει. Και εγώ έχω το PlayStation 5. Να σας πω κάτι, το έχω με πάρα πολλά retail παιχνίδια, και επειδή τα περισσότερα retail παιχνίδια πλέον δεν τα χρησιμοποιώ, μπορεί ας πούμε να μπω στη διαδικασία να το πουλήσω με όλα τα παιχνίδια τα retail που έχω. Πιστέψτε με, είναι αρκετά. Okay, είναι αρκετά, και έξτρα που έχω κάνει, κάτι καλύματα που έχω πάρει από το εξωτερικό, τέλος πάντων. Άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Θέλω να πω όμως ότι αν κάποιος καταφέρει και πουλήσει μια κονσόλα 5 και θέλει το κάτι παραπάνω, ναι, εγώ δεν θα κρίνω το πόσο κάτι παραπάνω αναξίζει. Αυτό θα το δούμε και στην πορεία. Δεν θα κάνω μόνο εγώ βίντεο, υπάρχει πολλής κόσμος και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που θα κάνει βίντεο, θα συγκρίνει, θα λέει α, άξιζε η διαφορά, ξέρω εγώ, τα 200-300 ευρώ παραπάνω, δεν άξιζε διαφορά, ήταν μύφα, αλλά μας είπανε, γιατί μην ξεχνάτε όταν βγήκε το 5, έτσι, είχε πάνω το αυτοκολλητάκι που έλεγε 8K, τι 8K ρε φίλε, τα περισσότερα 2K είναι και σπάνια τα πιάνεις τα 4K, και αυτό με δυσκολία και χωρίς ray tracing και πάει λέγοντας. Μην μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα, συνοψίζοντας και πάλι, έχω εδώ το κινητό μου που έχουμε κάνει και τις πράξεις, κάναμε και το βιντεάκι εδώ πέρα με όλα αυτά εδώ τα parts που είδαμε, μνήμες, επεξεργαστές και τα λοιπά, έτσι, η αντιστοιχία δηλαδή, και είπαμε ένα καινούριο PC, το τονίζω πάλι, στα specs του PlayStation 5 Pro με καλές φτηνές τιμές, τα πιο φτηνά της αγοράς σήμερα, έτσι, είναι στα 1508,36. Για κάποιον, ξαναλέω πάλι, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα τίποτα και είναι αποφασισμένος να πάω για κονσόλα ή να πάω για PC. Άρα βάλτε τα κάτω, παιδιά, υπολογίστε τις τσέπες σας, γιατί η καιρή είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, και εγώ φανταστείτε δουλεύω και δεύτερη δουλειά έξτρα πλέον για να μπορέσω να συντηρήσω και την οικογένειά μου αλλά και το κανάλι, γιατί έχει πάρα πολλά έξοδα να συντηρείς ένα κανάλι, να αγοράζεις παιχνίδια, να κάνεις ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι δωρεάν, δεν έρχεται κανείς και μου λέει κοστάρα πάρε για πάρτι σου, έτσι. Λοιπόν, άρα για κάποιον που έχει PC με μια λογική τιμή, να το πω έτσι, μπορεί να τα ανεβάσει και να παίζει άνετα τα παιχνίδια. Βέβαια μην ξεχνάμε, γιατί πολλοί εκεί έξω, έτσι, θα το πω τώρα και αυτό πριν κλείσω το βίντεο, γιατί είναι ένα άλλο πράγμα που με τσάτισε, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ακούω κάποιοι και λένε α, πάρω το 5 το Pro, δεν έχει τίτλους. Κάτσε ρε μεγάλε, όταν είχε βγει το 4 λέγατε όλοι για αποκλειστικούς τίτλους. Ξαφνικά κράζατε τη Microsoft ότι φέρνει τα αποκλειστικά της στη Sony. Προσέξτε, εγώ δεν κράζω, εγώ λέω τα γεγονότα που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μπαίνω κανενός στο μέλλον.
το μέρος, συγγνώμη. Αλλά μην μου λέτε κιόλας ότι δεν έχει αποκλειστικούς τίτλους. Έχει. Απλά ότι τους έχει μειώσει σε ένα σημείο και δεν βγάζει τόσο αρκετά ή θέλει να βγάλει πιο ποιοτικά ή πιο μακροχρόνια, ας πούμε, σε gameplay, αυτό είναι θέμα της Sony. Αλλά μην μου λέτε ξαφνικά με το που βγήκε το PlayStation 5 Pro είναι να βγει ότι δεν έχει τίτλους η Sony. Εδώ η Microsoft θα φέρει αρκετά πράγματα και δεν το λέω για να την κράξω ούτε να τη μειώσω τη Microsoft. Προς Θεού, έτσι, μακάρι να υπήρχε ανταγωνισμός για παιδιά, γιατί ξέρετε ότι όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός υπάρχει μονοπόλιο και ο καθένας ό,τι του καβλώσει βάζει από τιμές. Το θέμα είναι να μπορούμε εμείς σαν gamers πάνω απ' όλα, παύλα καταναλωτές, αυτά που δουλεύουμε, γιατί πλέον όλοι μας και ειδικά μιλάω για την Ελλάδα, δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. Μας βγαίνει πατούρα να πούμε και καθόμαστε και δουλεύουμε σαν μαλάκες, να το πω έτσι, είτε και δύο δουλειές, ακόμα και τρεις δουλειές και delivery και έτσι και αλλιώς, ας πούμε, και τα λοιπά, να πιάνουν τόπο και αξία τα λεφτά που δίνουμε, παιδιά, και πάνω απ' όλα να διασκεδάζουμε, έτσι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος, αν είσαι οικογενειάρχης, είσαι παντρεμένος, ξέρω εγώ, είσαι παιδιά, έτσι, θες ένα Σαββατοκύριακο, αν δεν δουλεύεις, να κάτσεις να κουλάρεις πέρα από την ταινιούλα σου, να απολαύσεις και ένα καλό παιχνίδι να παίξεις, ή το ίδιο αν είσαι οικογενειάρχης και έχεις free 2-3 ώρες, να κάτσεις να ασχοληθείς και να το ευχαριστηθείς. Το θέμα είναι λοιπόν, παιδιά, να μην υπάρχει μονοπόλιο. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Microsoft από την αντίθετη όχθη, αν θα βγάλει κάτι ανάλογο για να χτυπήσει τη Sony, αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η Sony παίζει μπάλα μόνη της, κάνει ό,τι γουστάρει. Τώρα, όσον αφορά τις πωλήσεις, επειδή διάβασα ένα άρθρο από Financial Times στη Νέα Υόρκη, από ένα περιοδικό, το Financial Times, είναι καλά το είπα, τέλος πάντων, που είναι κάποιοι που ασχολούνται με το χρηματιστήριο και κάναν κάποιες προβλέψεις για το PlayStation 5 Pro. Λοιπόν, το PlayStation 5 Pro βάζουν και λένε ότι θα πουλήσει το 20% σε σχέση με το 5. Δηλαδή, αν π.χ. το 5 το απλό έχει πουλήσει Sony 120 εκατομμύρια, αυτοί πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος του 25 που θα έρθει θα έχει πουλήσει η Sony το 20%, δηλαδή γύρω στα 20 εκατομμύρια. Μένει, παιδιά, να το δούμε. Εγώ πιστεύω, ταπεινή μου άποψη, επειδή έχει φάει πάρα πολύ κράξιμο η Sony, βέβαια υπάρχουν άτομα, ναι, που θα το πάρουν, hardcore gamers, υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ευκατάστατα, θα το πάρουν, ναι, υπάρχουν αυτοί, οκ. Okay. Σεβαστό για όλους, δεν κρίνω κανέναν, ναι, σε αυτό το βίντεο. Κάποια στιγμή ίσως πέσει. Γιατί να σας πω κάτι, πέσει ή το βγάλει προσφορά Blitz, προσέξτε τι σας λέω, σου λέει το πάω 800, το παίζω μπάλα μόνο του, όσο τραβήξει, αφήνω και τα Χριστούγεννα που παίρνει ο κόσμος το παραδάκι, έτσι, όσοι παίρνουν τέλος πάντων δώρο Χριστούγεννα, ό,τι πουλήσω, το τρενάρω και ένα μήνα ακόμα, έτσι, και μετά λίγο πριν το Πάσχα, λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου μυαλό, έτσι, το βγάζω ένα Blitz και σου λέω, ξέρω εγώ, ή 800, ή βάλε και ένα 50 παραπάνω και πάρ' το και με drive και πάρ' το και με βάση. Όλα παίζονται, παιδιά. Σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα. Όλα παίζονται. Αυτά. Έκανα λοιπόν σχεδόν ένα μισάωρο βίντεο. Πιστεύω να σας κάλυψα. Είδαμε και κάναμε και μια έρευνα σχετικά πώς είναι να φτιάξει ένα καινούριο PC για κάποιον που δεν έχει τίποτα. Σας είπα για κάποιον που έχει την επιλογή να πάρει μόνο καρταγραφικό τι μπορεί να κάνει. Για κάποιον που έχει PlayStation 5 ή άλλη κονσόλα, ό,τι δώσει και πουλήσει 3, 4, 5 εκατοστάρικα, πληρώσει τη διαφορά και πάρει το 5 Pro, αν είναι τόσο καυλωμένος να μην και το γουστάρει, οκ, okay, σεβαστό και πάλι. Αυτά τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά πραγματικά και πάνω απ' όλα, παιδιά, να ευχαριστιόμαστε τα παιχνίδια και να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και να έχουμε υγεία. Να είστε καλά, γεια σας.